Ο διάβολος στο μυαλό. Οι άνθρωποι σκέφτονται περισσότερο από όσο αναπνέουν. Σε μια αναπνοή μπορούμε να κάνουμε 1000 σκέψεις. Και αυτό είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε ότι οι σκέψεις που κάνουμε σχηματίζουν τον χαρακτήρα μας, διαμορφώνουν την προσωπικότητά μας. Οι σκέψεις που κάνουμε μας δίνουν την ταυτότητά μας και παρουσιάζουν αυτό που είμαστε. Σε τέτοιο σημείο που ένας Αμερικανός φιλόσοφος λέει «Είστε αυτό που σκέφτεστε». Ολόκληρη η ζωή μας είναι αποτέλεσμα των σκέψεών μας. Μπορούμε με τις σκέψεις μας, για παράδειγμα, να αλλάξουμε το μέλλον μας. Το μέλλον μας δεν είναι δεδομένο, δεν υπάρχει γραφτό, δεν υπάρχει κισμέτ. Εμείς θα αποφασίσουμε ποιο θα είναι το μέλλον μας. Με τις σκέψεις μας μπορούμε να κάνουμε ακόμα και τον Θεό να αλλάξει το μέλλον που είχε κατά νου του για μας. Όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, όσο εξωφρενικό και να ακούγεται, είναι η ίδια η διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Το βλέπουμε για παράδειγμα στην ιστορία του Ιωνά και της Νινεβή. Μια πόλη μεγάλη αμάρτησε, ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει το λαό αυτό. Νινεβή καταστραφήσεται. Πήρε μια απόφαση. Αυτό θα είναι το μέλλον της Νινεβή. Πηγαίνει ο Ιωνάς, κηρύσσει μετάνοια, μετανοούν οι Νινεβίτες και αλλάζει και ο Θεός τη γνώμη του. Και μετενόησεν ο Θεός, λέει επιλέξει η Αγία Γραφή. Και όλος ο κόσμος σώθηκε. Τι μπορεί να κάνει μια αλλαγή στις σκέψεις μας. Πώς προετοιμάζει το μέλλον μας. Να κάνουμε μία διάκριση. Άλλο είναι η σκέψη, άλλο είναι ο λογισμός. Πολλές φορές ταυτίζονται. Λέμε, μου ήρθε μία σκέψη, έχω ένα λογισμό. Το ίδιο είναι. Αλλά, στην κυριολεξία, ο λογισμός είναι η σκέψη που επιμένει. Όχι μία σκέψη που πέρασε απλώς και έφυγε. Μία σκέψη που έρχεται, ξανάρχεται, μας ενοχλεί, επιμένει. Αυτή τη σκέψη τη λέμε λογισμό. Και είναι φοβερή η δύναμή τους. Αυτών των λογισμών, αυτών των σκέψεων, όχι μόνο στη ζωή μας, στο παρόν ή στο μέλλον, αλλά ακόμα και στο σώμα μας. Για παράδειγμα, πώς μπορεί μια σκέψη να επηρεάσει το σώμα μας. Μια σκέψη. Ήμουνα σε ένα μοναστήρι. Ένας πατέρας δεν μπορούσε με τίποτα να φάει ταχύνη. Του άρεσε όμως ο χαλβάς. Και έτρωγε, ξετρελαινότανε. Και ένας άλλος απόρρισε και λέει, «Καλά, πώς γίνεται εσένα που δεν σου αρέσει το ταχύνι, να σου αρέσει ο χαλβάς?» Και λέει ο πατέρας αυτός, «Γιατί, τι σχέση έχει ο χαλβάς με το ταχύνι?» «Μα ο χαλβάς από το ταχύνι φτιάχνεται». Μόλις το άκουσε αυτό, άρχισε να κάνει εμετό. Άρχισε να κάνει εμετό. Πώς? Η σκέψη επέδρασε στο σώμα. Είναι ένας ψυχίατρος στην Αθήνα, πολύ καλός, πνευματικό παιδί ενός πολύ γνωστού αρχιμανδρίτου, ο οποίος είχε μία κυρία με ένα τρομερό ψυχολογικό πρόβλημα. Χάρην εκείνης φέρνει κάτι δύσκολα χάπια, σπάνια, πανάκριβα από την Ολλανδία, της το εξήγησε, πρόσεξε τα, εφάρμοσε ακριβώς αυτά που θα σου πω, γιατί δεν είναι εύκολο να ξαναβρούμε. Δεν είναι θέμα χρημάτων, δεν είναι εύκολο να ξαναβρούμε. Θα τα πάρεις έτσι και έτσι και έτσι. Εκείνη τον ευχαρίστησε, συγκινημένη από την αγάπη του γιατρού που ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ ειδικά για την περίπτωσή της, πήρε τα χάρτα, ακριβώς όπως της είπε ο γιατρός, και έγινε καλά. Έγινε καλά και δόξασε τον Θεό και πήγε να ευχαριστήσει και τον γιατρό, γιατί η ασθένεια αυτή την βασάνιζε πάνω από 10 χρόνια. Και χάρη σε αυτά τα χάπια έγινε καλά. Ποιο είναι το θέμα? Το ότι αυτά τα χάπια ήταν απλές καραμέλες. Δεν ήταν χάπια. Βλέπετε τι κάνει η σκέψη.
βλέπετε πόσο επιδρά στο σώμα η σκέψη. Το ατύχημα είναι ότι δεν επιδρά πάντα θετικά, σαν την περίπτωση αυτή. Να σας πω ένα άλλο περιστατικό, πέρα για πέρα εξωφρενικό και πέρα για πέρα αληθινό. Μετά, αν θέλετε, να σας πω και το όνομα του γιατρού. Λέει ο γιατρός, κάποιος συγγενής μου πήγε σε μια κρυσταλλοσκόπο, η οποία του είπε ότι η καρδιά του έχει πρόβλημα και θα πέθαινε στην επόμενη πανσέλινο. Η κρυσταλλοσκόπος. Ο συγγενής μου ήταν ευτυχισμένος, υγιής, γεμάτος ζωντάνια. Αλλά είχε μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή την κρυσταλλοσκόπο, η οποία είχε μεγάλη φήμη. Έβλεπε ένα κρύσταλλο και έλεγε τι πρόκειται να συμβεί στον κάθε άνθρωπο. Και πολλά από αυτά βγαίνανε αληθινά. Και αυτό και είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Την εμπιστοσύνη του. Η τελευταία τώρα του έκανε μια αρνητική υποβολή και εκείνος δέχτηκε τον λογισμό. Τρομοκρατήθηκε και το μυαλό του κόλλησε στη σκέψη ότι πρόκειται να πεθάνει κατά την επόμενη πανσέλινο. Άρχισε μάλιστα λέει να μιλά σε όλους. Ετοίμασε τα κληρονομικά του, έκανε τη διαθήκη του και η φοβερή αυτή υποβολή πραγματοποιήθηκε επειδή την πίστεψε απόλυτα. Πέθανε. Πέθανε. Πέθανε χωρίς να έχει τίποτα. Αυτή είναι η δύναμη των λογισμών. Και για το καλό και για το κακό. Οι λογισμοί είναι τριών ειδών. Να τους ξεχωρίσουμε. Είναι οι λογισμοί οι δικοί μας, οι σκέψεις οι δικές μας. Αυτές που κάνει το ανθρώπινο μυαλό. Είναι οι λογισμοί, οι σκέψεις που μας φέρνει ο διάβολος. Λέμε για παράδειγμα, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο κυριολεκτεί πολλές φορές όταν λέει αυτή τη φράση. Πραγματικά σου ήρθε. Πραγματικά κάποιος την έφερε. Ο διάβολος είναι πνεύμα και σαν πνεύμα που είναι μπορεί και ακουμπάει μέσα στο μυαλό μας σκέψεις. Είναι λοιπόν σκέψεις δικές μας που μπορούμε και τις κάνουμε εμείς, σκέψεις που τις φέρνει ο διάβολος και σκέψεις οι λογισμοί που τους στέλνει ο καλός Θεός. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να τους ξεχωρίσουμε ώστε να ασχοληθούμε με τις δικές μας σκέψεις και τις σκέψεις που μας στέλνει ο Θεός και να απορρίψουμε τις σκέψεις που μας φέρνει ο διάβολος. Πώς θα κάνουμε αυτή τη διάκριση στους συλλογισμούς. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τίποτα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιες είναι οι σκέψεις οι δικές μας, ποιες είναι του Θεού, ποιες είναι από το διάβολο. Χρειάζεται μεγάλη εξάσκηση, χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών είναι η μεγαλύτερη αρετή. Τότε λοιπόν πώς θα δεχτούμε τους λογισμούς του Θεού για να ζήσουμε και πώς θα απορρίψουμε τους λογισμούς τους κακούς τους δικούς μας ή του διαβόλου για να μην χαθούμε. Γενικά δεχόμαστε τους καλούς λογισμούς και απορρίπτουμε τους κακούς. Φαίνεται απλό. Δεν είναι. Γιατί αμέσως προκύπτουν δύο προβλήματα. Πρώτον, πώς αντιμετωπίζεται και απορρίπτεται ένας κακός λογισμός. Και δεύτερον, όταν έναν καλό λογισμό μας τον φέρνει ο διάβολος, πώς θα ξέρουμε ότι είναι από τον διάβολο για να τον απορρίψουμε. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι πέρασε ο καιρός που ο διάβολος ερχόταν με κέρατα και ουρά. Τώρα έχει μεταλλαχθεί. Ξέρει να μεταμφιέζεται. Έρχεται σαν μια ωραία ιδέα, σαν ένας άνθρωπος με χαρίσματα, σαν πολιτικός με ευγλωτία, σαν ένας εκκλησιαστικός που θα σε συναρπάσει με τις ομιλίες του. Πώς θα καταλάβουμε ότι πίσω του σε μια τέτοια περίπτωση βρίσκεται ο διάβολος. Όταν ο λογισμός είναι κακός, εντάξει, τον απορρίπτουμε. Όταν όμως έρχεται έτσι, σαν καλή σκέψη και είναι από τον διάβολο, τι θα κάνουμε. Γιατί λέει και η Αγία Γραφή, η Σύνοδο έτεινε δοκούσιν αγαθέ, τα δε έσχατα αυτών εις πυθμένα άδου. Φαίνονται δρόμοι που τους ξεκινάς και είναι ωραίος και καλός. Και στο τέλος σε περιμένει ο θάνατος. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό, ώστε να μην ξεκινήσουμε αυτόν τον καλό δρόμο που θα μας οδηγήσει στο θάνατο.
για το πρώτο, πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα απορρίψουμε έναν κακό λογισμό, θα σας δώσω ένα μικρό σχέδιο, ένα σχέδιο εξέλιξης του λογισμού, που είναι απλό για να μπορείτε να το θυμάστε. Ο κάθε λογισμός έχει μία εξέλιξη. Για παράδειγμα, περνάμε έξω από ένα πορνείο ή βλέπουμε ένα πορτοφόλι. Μας έρχεται ο λογισμός. Έμπα. Ή πάρτο. Αυτό το στάδιο της σκέψης του λογισμού λέγεται προσβολή. Μας προσβάλλει, επιτίθεται, μας χτυπάει. Εσύ την απορρίπτεις η σκέψη. Λες, όχι, δεν θα πω. Δεν θα το βάλω στη τσέπη μου το πορτοφόλι που βρήκα. Ο λογισμός ξανεπιμένει. Έμπα. Να δεις πώς είναι. Μπορεί να είναι καμιά καλή. Το πορτοφόλι φαίνεται φουσκωμένο. Δεν θα έχασε και πολλά αυτός που το έχασε. Φαίνεται να τα έχει. Ξαναδιώχνεις το λογισμό. Όχι. Ξανάρχεται ο λογισμός. Το πρώτο ήταν η προσβολή. Δεν έχουμε ενώπιον του Θεού ευθύνη για αυτή την άσχημη σκέψη, όσο αμαρτωλή και να είναι, για αυτό τον άσχημο λογισμό. Ενώπιον του Θεού είμαστε αθώοι. Μετά ο λογισμός έρχεται, τον διώχνουμε. Έρχεται, τον διώχνουμε. Το δεύτερο στάδιο είναι η πάλη. Παλεύουμε με το λογισμό. Για το πρώτο δεν είμαστε υπεύθυνοι, για την προσβολή. Για την πάλη, όχι μόνο δεν είμαστε υπεύθυνοι, αλλά θα στεφανωθούμε από το Θεό. Θα πάρουμε μισθό από το Θεό. Επειδή παλεύουμε, διώχνουμε από τον λογισμό, που κάτι που πολλές φορές μπορεί να είναι επώδυνο για μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας πρόχνει η επιθυμία μας και μας τραβάει ο λογισμός, και εμείς για την αγάπη του Χριστού δεν θα το κάνουμε, θα έχουμε μισθό από το Θεό. Από αυτή την πάλη θα σωθούμε. Εάν τώρα αρχίσουμε μέσα στο μυαλό μας να το συζητάμε και να λέμε, εντάξει, θα μπω. Να δει εδώ, μπορεί να είναι καμιά καλή, δεν θα κάνω τίποτα, να δω απλώς πώς είναι και θα βγω. Ή θα πάρω το πορτοφόλι, θα κάνω και καμιά ελιμοσύνη. Πολλά έχει μέσα, θα κρατήσω κάτι λίγα, θα κάνω και ένα καλό. Προσέξτε. Από αυτό το στάδιο και μετά αρχίζει η ενοχή μας. Δεν είμαστε ακόμα ένοχοι. Αρχίζει η ενοχή. Λέγεται συνδυασμός. Προσπαθούμε να μπαλώσουμε τα πράγματα. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Από εκεί αρχίζει η ενοχή μας. Η αρχή. Από τη στιγμή που θα πούμε, θα μπω. Από τη στιγμή που θα πούμε, το πήρα και το έβαλα στη τσέπη, τέλειωσε η ιστορία. Ενώπιον του Θεού είμαστε ένοχοι. Δεν έχει σημασία αν δεν μπούμε μέσα, αν μπούμε ή αν θα το πάρουμε όχι, από αυτό πια εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί να περάσει κάποιος να μας δει, λέει μας βλέπει, να ντραπούμε και να φύγουμε. Να μην μπούμε στο πορνείο. Δεν έχει σημασία. Το κακό μέσα στο μυαλό μας έχει γίνει. Αυτά είναι τα τέσσερα στάδια του λογισμού. Η προσβολή, η πάλη, ο συνδυασμός και η συγκατάθεση. Από τη συγκατάθεση ξεκινάνε όλα. Δεν υπάρχει κακό που κάνετε, που κάνουμε, εάν δεν έχουμε συμφωνήσει πρώτα μέσα στο μυαλό μας να το κάνουμε. Εάν δεν έχουμε συγκατατεθεί να το κάνουμε. Λίγα είναι τα κακά, λίγα είναι τα εγκλήματα, λίγες είναι οι αμαρτίες που κάνουμε από απροσεξία. Επειδή είμαστε αναφηρημένοι, επειδή ξεχαστήκαμε, επειδή μας βρήκε ο διάβολος απρόσεκτους. Τις περισσότερες φορές έχουμε συμφωνήσει μέσα μας να κάνουμε το κακό και το κάνουμε. Εάν λοιπόν δεν γίνει μέσα μας το κακό, δεν θα γίνει ποτέ ούτε έξω. Αυτό εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε όποιος δει γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία του. Γι' αυτό λέει η Γραφή, το Πνεύμα του Θεού, ο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί. Αυτός που μισεί τον αδελφό του, τον έχει σκοτώσει μέσα του. Θα κριθεί σαν δολοφόνος. Και μιλάνε οι πατέρες της Εκκλησίας περί του φθόνου, του δυνάμει φόνου. Όταν φθονείς κάποιον, όταν ζηλεύεις κάποιον, ήδη μέσα σου τον έχει σκοτώσει. Είναι εν δυνάμει φόνος. Γι' αυτό επέμενε ο Χριστός. Καθαρίστε πρώτα το μέσα του ποτηριού και θα είναι καθαρό και το απ' έξω.
διαφορετικά. Όσο καλή και να φαινόμαστε από όξω, λέει, θα είσαστε σαν τους τάφους που λάμπουνε, αστράφτουν από τα μάρμαρα από όξω και μέσα είναι γεμάτη σκουλίκια, κόκαλα και ράχνες. Γι' αυτό δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στους λογισμούς. Είπαμε τα στάδια του λογισμού. Είναι τέσσερα, είπαμε. Θα πούμε και τέσσερις τρόπους αντιμετώπισης. Αυτά όλα μπορεί να διενθυστούν και να διακλαδωθούν. Μένουμε απλώς σε έναν σκελετό και αυτά που λέμε είναι εντελώς τηλεγραφικά. Απλώς ένα σχεδιάγραμμα για να μπορούμε να το θυμόμαστε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον λογισμό? Τον αποκρούμε μιας εξ αρχής. Να μην αφήνουμε ευκαιρία να πιάσει ρίζα μέσα μας. Μόλις μας έρθει ο λογισμός, τον διώχνουμε αμέσως. Όταν φαίνεται ότι είναι κακός, ξέρεις ότι είναι κακός, διώχνουν αμέσως. Πριν δυναμώσει μέσα σου. Είναι σαν να ξέρεις ότι έρχεται κάποιος δολοφόνος να σε σκοτώσει και χτυπά την εξώπορτα του κήπου. Την εξώπορτα του σπιτιού. Εάν δεν το ανοίξεις, είναι πολύ μακριά, είσαι ασφαλισμένος. Αν τον αφήσεις να περάσει την εξώπορτα και αρχίσει να χτυπά την πόρτα του σπιτιού, έχει πλησιάσει πιο πολύ. Τώρα θα χρειαστεί για να τον διώξεις να τον βγάλεις και από την αυλή. Αν του ανοίξεις και την πόρτα και ανέβει επάνω και αρχίσει να χτυπά την πόρτα του δωματίου που είσαι, από εκεί και μετά είναι ακόμα πιο δύσκολο να τον βγάλεις έξω. Αν του ανοίξεις και την πόρτα και αρχίσεις και παλεύεις, ακόμα πιο δύσκολο. Το ίδιο γίνεται με μια αρρώστια. Σου λέει ο γιατρός, είσαι στην αρχή της αρρώστιας σου. Πάρε αυτά τα χάπια, μια μικρή θεραπεία. Κάνεις υπακό ή σώζεσαι. Δεν κάνεις, χειροτερεύεις. Θα χρειαστείς περισσότερα χάπια, περισσότερη αντιβίωση, περισσότερη θεραπεία. Δεν θα την κάνεις και αυτή, θα φτάσεις στην εγχείρηση. Δεν ξέρεις αν θα ζήσεις στο τέλος. Γι' αυτό μιας εξ αρχής. Όταν ξέρουμε ότι κάτι είναι κακό, δεν έχουμε δικαιολογία. Το διώχνουμε αμέσως. Δεν σκεφτόμαστε άσχημα, δεν δεχόμαστε κακούς λογισμούς, κακές σκέψεις. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι... Πώς θα γίνει? Κοιτάξτε, θέλει εξάσκηση. Όπως τα μαθαίνουμε όλα, με εξάσκηση. Με επιμονή. Λίγο-λίγο. Να μάθουμε να είμαστε ξύπνοι, να μην είμαστε αφηρημένοι. Μας μιλάει κάποιος. Τι μας λέει τώρα? Να προσέχουμε. Φεύγει το μυαλό μας. Να το ξαναφέρνουμε. Ξεχάστηκα. Έχασα κάτι που είπε. Όπου είναι το σώμα μας, να είναι και το μυαλό μας. Όχι να είναι αλλού το σώμα, αλλού εμείς και αλλού το μυαλό. Ήταν ένας κομμουνιστής, φανατικός. Του είχαν σκοτώσει δεξί, μάνα, πατέρα, του είχαν βιάσει την αδερφούλα του 9 χρονών, την σφάξανε μετά, σφάξανε τα αδέρφια του. Το όνειρό μου, μου λέει, ήτανε να σκοτώσω έναν χωροφύλακα και μετά ας πεθάνω. Να μην πεθάνω αν δεν σκοτώσω έναν χωροφύλακα, έναν αστυνόμο. Τρεπτά τα ανθρώπινα, άλλαξαν τα πράγματα, γίνεται πιστός χριστιανός, γίνεται μοναχός, έρχεται στο Άγιον Όρος, το σώμα ήρθε, το μυαλό. Πού ήμασταν σήμερα, γόρι μου, τον ερώταγε ο γέροντάς του. Αχ, να γέροντα, ήμασταν με τον Λένιν και την Κρούψκα για την γυναίκα του Λένιν και κηρύσαμε τα ιδεώδη του κομμουνισμού στο τάδε μέρος, έλεγε ο γέροντας. Λέγε την ευχή, παιδί μου, Κύριε σου Χριστέ, λέσαι με, να μαζεύετε το μυαλό. Μετά από καμιά εβδομάδα, πώς πάμε, γόρι μου, πού είναι το μυαλό? Ενά γέροντα, είμαστε στην Ελλάδα. Διορθώνουμε την Ελλάδα. Δεν έπρεπε να γίνουν αυτά σε αυτή την σύναξη των αριστερών που έγινε εκεί. Έπρεπε να πάρουν άλλες αποφάσεις, γέλεγε ο γέροντας. Μετά από λίγο, πώς πάμε, γόρι μου? Α, γέροντα, στην Ουρανούπολη έχουμε φτάσει. Πώς πάμε, γόρι μου? Α, γέροντα, η επιστασία δεν έκανε σωστά που πήρε αυτή την απόφαση. Το μυαλό είχε αρχίσει και είχε μπει στο όρος. Τα μοναστήρια έπρεπε να σκεφτούν διαφορετικά. Διόρθωνε το όρος τώρα. Τακτοποιούσε τα του Αγίου Όρους. Μετά από λίγο καιρό, πώς πάμε, γόρι μου? Ένα εδώ στη σκήτη τριγυρνάμε, γέροντα. Σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε ξαφνικά το μυαλό μας και να είναι στη θέση του. Όταν μια ολόκληρη ζωή το έχουμε μάθει να φεύγει, όταν το αφήνουμε συνέχεια να φεύγει, γίνεται συνήθεια. Και όταν θα έρθει η ώρα στην προσευχή ή όταν θα πρέπει να κάνουμε μια πνευματική εργασία, να χρειαστεί να διαβάσουμε κάτι και να μας μείνουν αυτά που θα διαβάσουμε, θα πρέπει να τα προσέξουμε.
δεν συμμαζεύεται αυτή την ώρα το μυαλό. Όταν όλη την ημέρα γυρνάει και μαζεύει σαβούρα και σκουπίδια. Γι' αυτό, σιγά σιγά, από το πρωί που θα ξεκινάμε, το μυαλό στη θέση του. Πού είμαι, είμαι εδώ. Τι κάνω, κάνω αυτή τη δουλειά. Ας φαίνονται ασήμαντα. Είναι σημαντικό το ότι τραβάς το μυαλό στο εδώ και στο τώρα. Και γίνεται εξάσκηση και γίνεται συνήθεια και τελικά μαθαίνει το μυαλό. Αυτά είναι πράγματα που τα ζούμε, τα βλέπουμε και ξέρουμε ότι είναι έτσι. Και είναι τόσο απλά που μπορείτε και εσείς να τα διαπιστώσετε ότι είναι έτσι. Ναι, αλλά τι θα σκεφτόμαστε. Το μυαλό δεν μπορεί να μένει άδειο. Κάτι πρέπει να σκέφτεται. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τώρα συνέχεια αυτό το φύλλο χαρτιού. Κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε. Τι θα κάνουμε. Απλούστατα, δεν θα γεμίζουμε το μυαλό με χίλια δυο. Δεν μπορεί το μυαλό να μένει ακίνητο, δεν μπορεί να μένει αργό. Θέλει κάτι να σκέφτεται. Υπάρχει μια ειδική παροιμία. Πώς θα σκεφτόμαστε μόνο καλά, λέει η παροιμία. Εάν μέσα σε ένα δωμάτιο βάλεις έναν ελέφαντα, δεν χωράει τίποτα άλλο. Υπερβολή, αλλά πολύ χαρακτηριστική. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μελέτα καλά για να μην μελετήσεις κακά. Σκέψου καλά για να μην σκέφτεσαι κακά. Δες καλά για να μην βλέπεις άσχημα. Άκουγε καλά για να μην ακούς άσχημα. Δεν μπορεί το μυαλό να μένει ακίνητο. Θέλει τροφή, δουλεύει. Θα του δώσεις καλά για να μην μένει χώρος για άσχημα. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος. Λέει μάλιστα μια ευχή η Θεία Μετάληψη που διαβάζουμε πριν κοινωνήσουμε, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια. Δεν μπορεί να μείνει το μυαλό ακίνητο. Με αγαθούς λογισμούς θα θάβουμε τους λογισμούς του πονηρού. Θα τους πετάμε. Δεν θα τους αφήνουμε να χωρέσουν. Ο πρώτος τρόπος ήταν, είπαμε, η απόκρουση μιας εξ αρχής. Ο δεύτερος, να μην αφήνουμε χώρο. Ο τρίτος, θα αποφεύγουμε τις αιτίες που γεννάνε τους συλλογισμούς. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να λέμε δεν θα σκέφτομαι πορνικά, σαρκικά και απ' την άλλη μεριά να κοιτάμε τσότες και να χαζεύουμε στα περίπτερα ή να ανοίγουμε την τηλεόραση σε ώρες που ξέρουμε τι θα δούμε και μετά να λέμε θα κρατάμε το μυαλό καθαρό. Θα αποφεύγουμε τις αιτίες που γεννάν τους άσχημους λογισμούς που μας κυριαρχούν. Και εμείς θέλουμε να τους διώξουμε. Δεν μπορείς να λες δεν θα σκέφτομαι άσχημα, θα σκέφτομαι καλά όταν ακούς άσχημα τραγούδια. Θα κολλήσουν μέσα στο μυαλό σου. Θα αποφεύγεις από τους χώρους που είναι η αιτία του κακού. Λέει κάτι ωραίο η Αγία Γραφή, στην περίπτωση των Σοδόμων και Γομόρων που είπε ο Θεός στον Λότ, φύγε από τα Σόδομα και Γόμαρα. Δεν του είπε φύγε μόνο από τα Σόδομα και Γόμαρα. Μακριά του λέει, να ανεβείς απάνω στα βουνά, ούτε στα περίχωρα, για να σωθείς. Είχε πάει ένα ναρκωμανάκι στον πατέρα Παΐσιο και του λέει τι να σου κάνω ρε. Είσαι σαν αυτόν που θέλει να κόψει το τσιγάρο και γυρνάς γύρω-γύρω από το περίπτερο. Και γυρνάει γύρω-γύρω από το περίπτερο. Δεν θα πάρει μια, δεν θα πάρει δυο, την τρίτη θα πάρει. Θα φεύγεις και από τους τόπους που θα γεννάνε το κακό σε σένα. Όχι μόνο να προσέχεις τους συλλογισμούς. Λένε οι πατέρες, φεύγε και σώζου. Όταν ήμουνα φοιτητής, ετοιμαζόμασταν να πάμε να δούμε ένα έργο. Εσχρό. Λέω σε κάποιον άλλον. Θα έρθεις, μου λέει, ο Χριστός θα πήγαινε. Τι είπες, του λέω. Να, λέει, όταν θέλω να πάω κάπου, λέω, θα πήγαινε ο Χριστός εκεί που θέλω να πάω. Και αν βλέπω ότι η συνείδηση μου λέει, ναι, θα πήγαινε, πηγαίνω και εγώ. Είχα μείνει κόκαλο. Είχε βρει έναν τρόπο για να αποφεύγει τους τόπους που είχαν τις παγίδες. Είναι απλά τα πράγματα, πολύ απλά, απλώς. Θα τα μάθουμε, θα τα θυμόμαστε και θα τα βάλουμε στην πράξη. Αυτός ήταν ο τρίτος τρόπος.
η αποφυγή των αιτιών. Κοιτάξτε τώρα, θέλουμε, είναι το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε. Θέλουμε να αποκρούμε αμέσως τον λογισμό, αλλά δεν μπορούμε. Θέλουμε να αποφύγουμε τους τόπους που θα μας οδηγήσουν στις πτώσεις, αλλά δεν μπορούμε. Θέλουμε να σκεφτόμαστε καλά για να μην σκεφτόμαστε κακά, αλλά δεν μπορούμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω, όλα τα μπορώ. Πώς τα μπορείς όλα? Το ανθρώπινο μυαλό έχει μια πείρα 100 χρόνων, παραπάνω δεν έχει, πεθαίνουμε. Ο διάολος έχει μια πείρα αιώνων, πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Πώς μπορεί ο Απόστολος Παύλος? Πάντα ισχύω, λέει, το ενδυναμούντι με Χριστό. Όταν μου δίνει δύναμη Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, άνεφε μου, ου δίναστε ποιήν ουδέν. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη βοήθεια του Χριστού. Και μόνο το ότι θα ξεκινήσουμε να πάμε στο πνευματικό, κόψαμε τα πόδια του διαβόλου. Διαβάζει ο παπάς συγχωρητική ευχή. Εξαφανίστηκε. Δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε στον αέρα. Δεν έχει νόημα η ταπείνωση που κάνουμε μόνοι μας. Σημασία έχει όταν ταπεινωνόμαστε ενώπιον κάποιου άλλου για την αγάπη του Χριστού. Για να τηρήσουμε την εντολή του Χριστού. Πάνω στην πράξη θα δείτε αν είναι αυτά αλήθεια ή όχι. Πάνω στην πράξη, όπως τα μάθανε τώρα 2.000 χρόνια τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, μπορείτε να τα διαπιστώσετε κι εσείς. Είπαμε προηγουμένως πως πέρασε ο καιρός που ο διάολος ερχόταν με κέρατα και ουρά. Τώρα έρχεται σαν ωραία σκέψη, σαν σωστός λογισμός. Έτσι, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, με την απόκρουση, με το να μην αφήνουμε χώρο, με το να αποφεύγουμε τις αιτίες και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, γλιτώνουμε από τον λογισμό που φαίνεται ότι είναι, που ξέρουμε ότι είναι κακός. Αλλά όταν έρχεται σαν καλός λογισμός και είναι διάβολος, όταν έρχεται σαν καλός φίλος και είναι διάβολος, εκεί πώς θα το καταλάβουμε? Αδερφοί μου, υπάρχουν πολλά είδη δαιμονίων και υπάρχουν δύο είδη δαιμονισμού. Με δύο τρόπους κυριαρχεί ολοκληρωτικά ο διάβολος σε κάποιον. Υπάρχουν δαιμόνια χοντρά. Το δαιμόνιο της λεμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας. Δεν είναι ό,τι αισθανόμαστε πάντα φυσικό. Σε ένα γειτονικό μου μοναστήρι ήταν ένας πατέρας. Ξαφνικά άρχισε να τρώει και να τρώει και να τρώει 10 ολόκληρα καρβέλια ψωμί τη μέρα. Δεν ήταν χοντρός. Πού πηγαίνανε? 10 ολόκληρα ψωμιά τη μέρα. Πού πηγαίνανε? Τον πιάνουν οι πατέρες. Αρχίζουν να του διαβάζουν εξορκισμούς. Σε μια εβδομάδα έγινε καλά. Και αυτός που με 10 καρβέλια δεν χόρτενε, τώρα χόρτενε με 2 φέτες. Μπορούμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτά τα θέματα. Δαιμόνιο της πορνείας, δαιμόνιο του θυμού, δαιμόνιο της λεμαργίας. Είναι χοντρά δαιμόνια. Και υπάρχουν δαιμόνια πρίγκιπες, άρχοντες, ξηράφια. Αλίμονο σε όποιον πέσει στα χέρια τους. Δεν τον γλιτώνει τίποτα. Αν δεν κάνει ο Θεός προσωπικά ένα θαύμα για αυτόν τον άνθρωπο, δεν γλιτώνει με τίποτα. Όπως είναι το δαιμόνιο της υπερηφανίας, το δαιμόνιο της αιρέσεως, το δαιμόνιο της πλάνης. Δέχεται ο άλλος, ο πλανεμένος, να του βγάλει στο δέρμα, δεν του βγάζει στην πλάνη του με τίποτα. Σας είπα ότι υπάρχουν δύο είδη δαιμονισμού. Ο ένας τρόπος δαιμονισμού είναι να πιάσει ο διάβολος το μυαλό σου. Να κυριαρχήσεις η σκέψη σου και να δέχεσαι ό,τι λογισμό σου έρχεται. Έτσι δαιμονίζονται όσοι έχουν πολύ μυαλό, όσοι είναι πολύ έξυπνοι, όσοι είναι πρικισμένοι πολύ, επειδή πέφτουν και σε μεγάλη υπερηφάνεια. Κυριαρχεί ο διάβολος στο μυαλό τους ολοκληρωτικά και από εκεί και πέρα όλες τους τις σκέψεις τις δέχονται σαν αληθινές, τις δέχονται σαν σωστές. Και το φοβερό είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν.
όλοι οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι δεν πάει καλά, εκτός από τον ίδιο. Είναι η ευφυΐα του διαβόλου, αυτή η πονηριά του διαβόλου. Όχι ευφυΐα, δεν είναι έξυπνος ο διάβολος. Αν ήταν έξυπνος θα είχε μετανοήσει και θα είχε σωθεί. Αυτή είναι η πονηριά του διαβόλου. Λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, πόσο σοφός είναι ο εχθρός. Δεν με δένει με δεσμά που εγώ μισώ. Με δένει με δεσμά που μου αρέσουν και χαίρομαι δεμένος. Να είσαι νικημένος, να είσαι σκλαβωμένος σε κάτι και να χαίρεσαι κιόλας. Εκείνη η πονηριά του διαβόλου. Όταν ο διάβολος έρχεται σαν χάρισμα, σαν αρετή, ντυμένος με το ένδυμα της ελευθερίας, είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Γι' αυτό σας είπα πιο μπροστά ότι αν δεν κάνει ο Θεός κάποιο θαύμα, ο άνθρωπος που έχει δαιμονιστεί έτσι και έχει κυριαρχηθεί το μυαλό του από τον διάβολο, δεν γλιτώνει ποτέ. Και δεν μπορεί να το καταλάβει. Έναν μόνο ξέρω, έναν συγγραφέα, ο οποίος το κατάλαβε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ξέρεις, λέει, κάπου τι θα πει να κάθε ένας μαύρος πάνω στο μυαλό σου και να μην πηγαίνεις εκεί που θες εσύ, αλλά να σε πηγαίνει εκεί που θέλει εκείνος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όταν φτάσει ο άνθρωπος να δαιμονιστεί έτσι, σημαίνει ότι έχει δώσει μεγάλο δικαίωμα στον διάβολο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να τον πείσει ο διάβολος ότι είναι ο νέος μεσσίας της ανθρωπότητος. Ότι θα σώσει την ανθρωπότητα. Ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος. Το δέχτηκε. Και έφτασε στο σημείο να γράφει σε έναν αρχιμανδρίτη στην Αμερική. Έχω τα γράμματά του. Ηγέτης βροντής. Ας ετοιμαζόμαστε. Πρέπει, χωρίς άλλο, να ιδρύσουμε εκκλησίες στα διάφορα μέρη. Είμαστε τρεις. Δεν πειράζει. Μια παρέα τρεις. Αυτός ο αρχιμανδρίτης και ένας άλλος ακόμα. Θα ιδρύανε την εκκλησία του. Δεν πειράζει που είμαστε τρεις. Ο Χριστός ήθελε 12, πιο αδύνατος. Ο Χριστός χρειαζόταν πιο πολλούς να τον βοηθήσουν. Εμένα μου φτάνετε εσείς οι δυο. Τέτοιο πείραγμα. Λέει, εσύ ίδρυσε ένα τάγμα στην Αμερική. Εγώ ιδρύω στο Βερολίνο και την Πολωνία τις πρώτες εκκλησίες. Είναι και ο Λευτέρης ο τρίτος. Οι αποστολικές πορείες θα αρχίσουν, οι αγώνες, τα μαρτύρια. Μια οικουμενική σύνοδο σε 2-3 χρόνια πρέπει να γίνει. Προσέξτε, για να γίνει η πρώτη οικουμενική σύνοδος, να μαζευτούν δηλαδή από όλη την οικουμένη οι επίσκοποι και να συζητήσουν την πρώτη αίρεση του χριστιανισμού, χρειάστηκαν 300 χρόνια. Αλλά η θρησκεία του ταλέπορου αυτού εδώ ήταν τόσο ανώτερη από του Χριστού, η φιλοσοφία του τόσο βαθύτερη, που σε 3 χρόνια κιόλας θα τον είχαν παρανοήσει. Που σημαίνει ότι αφού λέει θέλω σε 3 χρόνια οικουμενική σύνοδο, σε 3 χρόνια θα είχε απλωθεί το κήρυγμά του σε όλη την οικουμένη, θα είχαν γίνει σε όλο τον κόσμο εκκλησίες, θα υπήρχαν ιερείς σε όλο τον κόσμο δική του, επίσκοποι, μητροπολίτες σε όλο τον κόσμο δική του, και σε 3 χρόνια θα τον είχαν παρανοήσει κιόλας και θα έπρεπε σε 3 χρόνια να γίνει οικουμενική σύνοδος. Και λες, είναι στα καλά του. Είναι στα καλά του. Είναι στα καλά του. Ανόητος είναι. Από τους εξυπνότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει η Ελλάδα και ο κόσμος. Πώς έφτασε σε τέτοιο κατάντημα? Το φαινόμενο οι πατέρες της Εκκλησίας και ειδικά της Ερήμου το λένε εχμαλωσία. Όταν εχμαλωτίζει ο διάολος στο μυαλό σου. Από εκεί και πέρα ξόφλησες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό δεν θα μένουμε μόνοι μας με τις απόψεις μας και με τις σκέψεις μας. Να τα συζητάμε, να συμβουλευόμαστε, να μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε την άποψή μας στον άλλον με τη βία. Να ακούμε τον άλλον. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στο λογισμό μας. Να μάθουμε να υποχωρούμε. Να δεχόμαστε συμβουλές. Θα πηγαίνουμε και θα εξομολογούμαστε. Θα τα λέμε στο πνευματικό και εκεί απλά, χωρίς πολλά λόγια. Και να μάθουμε να ακούμε και τις συμβουλές του πνευματικού. Λέει η Γραφή, ανήρα σύμβουλος, εαυτό πολέμιος. Άνθρωπος που δεν ρωτάει, είναι εχθρός του εαυτού του. Δεν χρειάζεται άλλον εχθρό. Αρκεί να μην ρωτάς. Και έχεις τον εχθρό που θα σε καταστρέψει. Ανήρ ασύμβουλος σε αυτό πολέμιος.
Ο διάολος δεν φοβάται την εξυπνάδα μας, ούτε τις γνώσεις μας, έχει περισσότερες. Ούτε τις αρετές μας φοβάται. Έχει περισσότερες. Μια δεν έχει και αυτή τον εσκοτώνει. Και με αυτήν σωζόμαστε. Ποια αρετή δεν έχει και αυτή τον σκοτώνει. Μια φορά κατάφερα κάτι και πάω όλο καμάρι στο γέροντά μου. Μόλις με είδε εκείνος κατάλαβε ότι κάποια πεπονόφλουδα πάτησα και πριν προλάβω να του πω πολλά πολλά μου λέει «Γιατί να καυχηθούμε εμείς αγόρι μου, γιατί πράγμα να υπερηφανευτούμε, επειδή νηστεύουμε, τρώμε λίγο». Ο διάολος νηστεύει πιο πολύ από εμάς. Δεν τρώει ποτέ. Επειδή αγρυπνούμε, ξυπνάμε τη νύχτα, κοιμόμαστε λίγο. Ο διάολος αγρυπνεί πιο πολύ από εμάς. Δεν κοιμάται ποτέ. Επειδή εγκρατευόμαστε, παρθενεύουμε και είμαστε καθαροί, ο διάολος είναι πιο παρθένος από εμάς. Γιατί για να θέλει να πορνεύσει δεν μπορεί, δεν έχει σώμα. Και μου πέσαν τα αυτιά. Ό,τι αρετές και να αποκτήσουμε, τις έχει και ο διάολος. Όσες αρετές και να αποκτήσουμε, τις αρετές που είχε ο διάολος όταν ήταν αρχάγγελος, δεν θα τις αποκτήσουμε ποτέ. Και όλες πήγανε χαμένες. Γιατί? Γιατί του λείπε μία. Αυτήν θα κοιτάξουμε να αποκτήσουμε. Αυτήν τη μία αρετή για να σωθούμε. Και να έχετε το νου σας, να μην νομίζετε ότι ο διάολος μας πολεμά μόνο με αμαρτήματα. Μας πολεμά με αρετές, πιο πολύ παρά με αμαρτήματα. Τα αμαρτήματα τα βλέπουμε, μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αλλά τις αρετές μας, τις αγωνιζόμαστε να τις αποκτήσουμε. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, θέλεις να νηστεύεις, σε βοηθάει ο διάολος. Θέλεις να κάνεις ελεημοσύνες, σε βοηθάει ο διάολος. Να χτίσεις εκκλησίες, σε βοηθάει ο διάολος. Γιατί σε βοηθάει? Γιατί ξέρει ότι με όλα αυτά που καταφέρνουμε μπορεί να μας ρίξει στην υπερηφάνεια και να πάνε όλα χαμένα. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την αρετή που δεν είχε ο διάβολος. Θα είμαστε ταπεινοί. Αυτό ακριβώς έκανε ο Χριστός και τι λέει η Γραφή. Εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Θα γίνουμε ταπεινοί. Θα μάθουμε να έχουμε ταπεινό φρόνημα. Να ταπεινοφρονούμε, να μην ταπεινολογούμε. Να, όχι στα λόγια, στο φρόνημα ταπεινό. Σκέψη ταπεινή. Και σκέψη ταπεινή θα πει να μην θεωρούμε τους άλλους κατώτερους από εμάς. Να μην θεωρούμε τον εαυτό μας τόσο σπουδαίο. Θα βλέπουμε ότι έχουμε κάποιο καλό. Θα λέμε ο Θεός μου το έδωσε. Έχουμε κάποια χαρίσματα. Ο Θεός μου το έδωσε. Κάνουμε κάτι καλό. Θα το κάνουμε βέβαια. Με τη βοήθεια του Θεού, αμέσως θα φυλαγόμαστε. Θα βάζουμε μια σπίδα. Θα τα ρίχνουμε όλα στο Θεό. Ότι χάρη σε εκείνον τα καταφέρνουμε. Και έτσι φυλάμε την ταπείνωσή μας και δεν πέφτουμε σε υπερηφάνεια. Είχε έρθει ένα στο κελί μου και μου λέει: «Αμάν βρε γέροντα, όλα εσύ τα κάνεις εδώ μέσα». Τι εννοείς, του λέω. Να είπα στον υποτακτικό σου: «Ωραίο το φαΐ. Ο γέροντας. Καλό αυτό το πράγμα. Ο γέροντας. Ό,τι και να του πω, ο γέροντας. Όλα εσύ τα κάνεις». Έχει πιάσει το νόημα. Έκανε κάτι καλό. Με την ευχή του γεροντά μου το έκανα. Με τη βοήθεια του Θεού το έκανα. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Ό,τι και να κάνουμε. Θα έχουμε ταπεινό φρόνημα. Στη σκέψη μας μέσα. Δεν είναι να παρασταίνουμε τους ταπεινούς. Και στην πράξη θα είμαστε ταπεινοί όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε ότι δημιουργείται μια έκριθμη κατάσταση. Τσακωνόμαστε με κάποιον. Υποχωρούμε. Υποχώρησε. Ας έχεις δίκιο. Όταν δεν είναι κάτι σοβαρό, υποχώρησε. Ελεείς και την ψυχή του άλλου, δεν τον παραδίνεις στο διάβολο. Θέλει προσοχή εδώ. Άλλο να είσαι ταπεινός και άλλο να είσαι φοβιτσιάρης και να μην παλεύεις. Άλλο να είσαι ταπεινός και άλλο καρπαζός πράκτορας. Όταν δεις ότι εσύ υποχωρείς και άλλος το βλέπει αυτό και του παίρνουν τα μυαλά αέρα και θα σου ανέβει και στο σβέργο, τότε θα σταθείς στα πόδια σου και θα τον βάλεις στη θέση του. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είσαι ταπεινός. Θα το προσέξουμε αυτό, όχι με την πολύ υποχωρητικότητά μας να γινόμαστε αιτία να αμαρτάνει ο άλλος. Είναι φορές που θα υποχωρούμε και θα είμαστε ταπεινοί, επειδή είμαστε ταπεινοί από αγάπη για τον άλλον και είναι φορές που θα στεκόμαστε στα πόδια μας και θα βάζουμε τον άλλον στη θέση του και πάλι θα είμαστε ταπεινοί. Το παράδειγμα μας το δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν δίδαξε μόνο με τα λόγια του, δίδαξε και με τη ζωή του. Όταν τον χτυπούσανε, τον είχαν συλλάβει και τον χτυπούσανε, τον είχαν
κάνει ένα ματωμένο κουρέλι από τα χτυπήματα. Και θα σταυρωνόταν, θα τον παραδίνανε στο σταυρό, πάει και ένα στρατιώτης και του δίνει ένα χαστούκι. Ο ίδιος ο Χριστός τι είχε πει? Αν σου χαστουκίσουν στο ένα μάγουλο, εσύ γύρνε και το άλλο. Του δίνει ο στρατιώτης το χαστούκι. Γύρισε το άλλο μάγουλο. Δεν το γύρισε. Γιατί? Αφού είχε πει όταν σε χτυπάνε από το ένα μάγουλο, γύρνε και το άλλο. Δεν το γύρισε ο ίδιος, αλλά γυρνάει και λέει του στρατιώτη, εάν είπα κάτι άσχημο, μαρτύρησον περί αυτού. Διαφορετικά, γιατί χτυπάς? Τι ήθελε να μας δείξει με αυτό? Ακριβώς αυτό. Είναι δυνατόν να μην δεχόταν το χαστούκι, αφού δέχτηκε το σταυρό? Το χαστούκι τον επώνεσε. Τα καρφιά δέχτηκε. Και τη λόχη δέχτηκε. Και ένα τέτοιο μαρτυρικό θάνατο δέχτηκε. Για να μας δείξει αυτό ακριβώς. Άλλο ταπεινός, άλλο δειλός. Να το έχουμε αυτό κατά νου μας. Θα είμαστε ταπεινοί και θα ξέρουμε ταυτόχρονα και να αγωνιζόμαστε. Ξαναγυρνάμε πάλι. Να μην ξεχνάμε τη δύναμη που έχουν οι σκέψεις μας, είπαμε. Να μην ξεχνάμε ποτέ την περίπτωση του διαβόλου. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, ότι με τη σκέψη του έγινε διάβολος. Σύ είπας εν τη διανία σου, μέσα στο μυαλό σου, σκέφτηκες. Εις τον ουρανό αναβήσωμε, επάνω των αστέρων του ουρανού θύσω των θρόνων μου. Αναβήσωμε επάνω των εφών, έσωμε όμοιος το υψίστο. Και η πτώση του διαβόλου έγινε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Ο Θεός δεν είχε πλάσει ακόμα τον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν σκότωσε κανέναν. Ποιο να σκοτώσει? Δεν υπήρχαν άνθρωποι. Δεν είπε ψέματα σε κανέναν. Δεν κορόιδεψε κανέναν. Δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος. Πρώτα έγινε η δημιουργία του πνευματικού κόσμου και η πτώση του αιωσφόρου και μετά δημιουργήθηκε ο υλικός κόσμος. Μόνο λοιπόν με τη σκέψη του έγινε διάβολος. Τι δύναμη έχουν οι σκέψεις? Απέναντι από τη σκήτη που μένω, σε μια κορυφή ψηλά, μόλις που φαίνεται ένα κελί. Το είχε ένας πνευματικός παλιά. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω, παραλείποντας πάρα πολλά, κάτι εντυπωσιακό που έγινε σε αυτό το κελί. Τον πνευματικό τον λέγανε Παπασάβα. Στους τόσους που εξομολογούσε ο Παπασάβας, λέει το κείμενο, ήταν και ένας Ρουμάνος διάκονος. Νεαρός ακόμη, ήρθε στον Άθο και εισήχαζε κάπου στην έρημο, όχι και πολύ μακριά από την Αγία Άννα, πριν αρκετά χρόνια αυτό. «Πνευματικέ μου», του λέει μια μέρα ο διάκονος, περίληπος, «σε παρακαλώ μην ξεχάσεις να μνημονέψεις αύριο στη λειτουργία την μητέρα μου που έχει τα τρίτα της». Πέθανε δηλαδή πριν τρεις μέρες. Χωρίς, και του λέει, χωρίς να δείξει την αγωνία του τώρα ο πνευματικός, του λέει, «για πες μου παιδί μου, η μητέρα σου έχει αύριο τα τρίτα της, δηλαδή πέθανε προχθές, πέθανε στη Ρουμανία. Πώς εσύ σε δύο μέρες πληροφορήθηκες το θάνατό της?» Μεσολάβησε λίγη σιγή. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα, δεν είχαν τηλέφωνα. Όπως εγώ στη σπίτι μου δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουν τηλέφωνα, δεν είχαν τηλέφωνα. Πώς το έμαθα? Άρχισε να λέει δειλά ο διάκονος. Να, μου το είπε. Ποιος σου το είπε? Μου το είπε ο φύλακας άγγελός μου. Ο φύλακας άγγελός σου, έχεις δει τον άγγελό σου? Αξιώθηκα να τον δω. Δεν είναι μια και δυο φορές, είναι τώρα δύο χρόνια. Μου παρουσιάζεται και με συντροφεύει στην προσευχή. Λέμε μαζί τους χαιρετισμούς. Κάνουμε μετάνοιες. Ανοίγουμε πνευματικές συζητήσεις. Εκείνο το δύο χρόνια πίκρανε πολύ τον Παπασάβα. Και γιατί, παιδί μου, τόσο καιρό δεν μου ανέφερες τίποτα? Μου είπε ο άγγελος πως δεν είναι απαραίτητο. Παιδί μου, είσαι βέβαιος πως είναι άγγελος του Θεού αυτός που σε εμφανίζεται? Βέβαιος, βεβαιότατος, γεροντά μου, μα προσευχόμαστε μαζί. Κάνουμε καθημερινώς χίλιες μετάνοιες. Συζητούμε για την μέλουσα ζωή, για τον παράδεισο. Ο φύλακας αγγελός μου είναι. Ο διάκονος φαινόταν αμετάπιστος. Εκείνο όμως που τον έκανε δεκτικό ήταν η εμπιστοσύνη του στον Θεοφώτη, στο πνευματικό του. Αλλά πάλι έλεγε, πώς μπορεί ο δαίμονας να μην ισχύει στην προσευχή? Αυτός πολεμεί τους προσευχομένους. Μετά από πολλά συμφώνησαν να καταφύγουν σε μερικές δοκιμασίες. Να δοκιμάσουν τον φύλακα άγγελο. Ζήτησε του, του είπε ο Παπασάβας, μόλις ξανάρθει να πει το Θεωτό και Παρθένε. Ακόμη πες του να κάνει το σημείο του Σταυρού. Τα πράγματα όμως δεν ήταν τόσο απλά. Όταν δύο ολόκληρα χρόνια σε έχει ο πονηρός, τυλιγμένο συμπλάνει, τότε και τα μάτια σου και τα αυτιά σου τα πλανεύει και φαντάζεσαι πως ακούς το Θεωτό και Παρθένε. Και νομίζεις πως τον βλέπεις να κάνει το σταυρό του και να σταυροκοπιέται. Στην επόμενη επίσκεψη ο διάκονος με κάποια κρυφή ικανοποίηση
Ανάγγελος σε πνευματικό. Γέροντά μου, τα πράγματα έχουν όπως σου τα έλεγα. Είναι άγγελος του Θεού. Είναι ο φύλακας άγγελός μου. Και το Θεοτό και Παρθένε το είπε και τον Σταυρό του τον έκανε. Παραλείπω. Οι Άγιοι και οι Άγγελοι ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Προσέξτε, ο διάβολος δεν έχει τις δυνάμεις που νομίζουμε. Μην τον δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι έχει. Έχει τρομερά μειονεκτήματα, τρομερά μείον. Δεν θα αναφερθούμε σε τίποτα άλλο τώρα, μόνο σε αυτό. Το ότι δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Προσέξτε το αυτό. Οι άγγελοι ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Οι άγιοι, όχι όσοι έχουν φύγει στον ουρανό και όσοι είναι ανάμεσά μας, μόλις μας δούνε, ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Ο διάβολος δεν το ξέρει. Τότε τι συμβαίνει με τις σκέψεις? Μας αφήνει μια σκέψη. Δεν ξέρει αν τη δεχτήκαμε. Αν δει όμως ότι αλλάζουμε το πρόγραμμα, τότε καταλαβαίνει ότι τη δεχτήκαμε. Μας βάζει μια ασαρκική σκέψη. Δεν ξέρει αν τη δεχτήκαμε. Όταν αρχίζει όμως και βλέπει ότι ανεβαίνει ο σφιγμός μας, ότι αρχίζουμε και αλλάζουμε τα σχέδιά μας, καταλαβαίνει ότι τη δεχτήκαμε. Δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Είναι ένα από τα μεγάλα του μειονεκτήματα. Για τα άλλα θα πούμε άλλη φορά. Του λέει τώρα ο πνευματικός, ο Παπασάβας, πρόσεξε τι θα κάνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτή τη στιγμή, κάτι θα σκεφτώ. Σκέφτηκε κάτι εις βάρος του διαβόλου. Και το αφήνω κρυφό, μέσα μου. Εσύ το βράδυ θα ζητήσεις από τον άγγελο να σου πει. Αν το βρει, να σου το πει. Αν το βρει, τότε χωρίς αμφιβολία είναι άγγελος από το Θεό. Και να έρθεις να με ενημερώσεις. Γυρίζοντας ο διάκονος στην καλύβη του, κάτι σάλευε μέσα του, κάτι σαν αγωνία, σαν δυσάρεστη προαίσθηση. Από την άλλη μεριά θαύμαζε και τη σπουδαία ιδέα του πνευματικού. Η υπόθεση θα περνούσε την κρίσιμη φάση της. Μόλις ζητήθηκε τη νύχτα από τον άγγελο η λύση του προβλήματος, κάποια δυσδιάκριτη ταραχή αυλάκωσε το φωτεινό πρόσωπό του. Φάνηκε να σαστίζει. Μα αγαπητέ μου πάτερ, γιατί εσύ, ανώτερος άνθρωπος, να ενδιαφέρεσαι για τους λογισμούς ενός παπά? Αυτό είναι κατάντυπα, φτωχές επιθυμίες. Δεν προτιμάς να σου δείξω απόψε την κόλαση, τον παράδεισο, την δόξα της Κυρίας Θεοτόκου? Ο διάκονος που άρχισε κάτι να υποψιάζεται επέμενε στο θέμα τους. Κάνω υπακοή στον πνευματικό μου να μου πεις τι σκέφτηκε. Ο άγγελος με μερικούς ελιγμούς προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τη συζήτηση. Ο διάκονος όμως με επιμονή τον επανέφερε στο θέμα. Άλλωστε οι τεχνικές αυτές επεκφυγές δεν του προξενούσαν καλή εντύπωση. Να μου πεις τι σκέφτηκε ο πνευματικός? Το θέμα είναι απλό. Γιατί αποφεύγεις? Το αγνοείς? Πρόσεξε, διάκο. Με τον μικροπρεπή τρόπο που μου συμπεριφέρεσαι κινδυνεύεις να χάσεις την εύνοιά μου. Δεν ξέρω. Σου ζητώ κάτι το εύκολο. Γνωρίζεις ή όχι επιτέλους τι σκέφτηκε ο πνευματικός? Την ώρα αυτή πετάχτηκε το λαμπερό προσωπείο, μια φρικτή μορφή αποκαλύφθηκε και σαν από στόμα θηρίου ακούστηκαν τα λόγια. Να χαθείς, άθλιε. Αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση και στην φωτιά. Θα σε κάψουμε και θα σε καταστρέψουμε. Αύριο αυτή την ώρα. Και ο διάκονος έμεινε μόνος του και σωστό ερείπιο. Όλη η γλυκύτητα των οπτασιών 2 χρόνια τώρα δεν αντιστάθμιζε την τωρινή του πικρία. Αν δεν τον στήριζαν από μακριά οι προσευχές του πνευματικού που ξαγρυπνούσε και παρακαλούσε γι' αυτόν, θα είχε παραδώσει το πνεύμα του. Πέρασαν αρκετές ώρες ώσπου να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του. Η καλύβη του πια δεν τον χωρούσε. Πουθενά δεν έβλεπε ασφάλεια παρά μόνο κοντά στο πνευματικό. Σε όλη τη διαδρομή βούιζε στα αυτιά του η απειλή. Αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση. Και ο τρόμος τον διαπερνούσε μέχρι το μεδούλι. Έφτασε όπως έφτασε ως την καλύβη της Αναστάσεως. Έπιασε το ράσο του πνευματικού και δεν το άφηνε ούτε στιγμή. Και την ώρα που έπρεπε εκείνος να κοιμηθεί λίγο, δίπλα του ο τρομοκρατημένος διάκονος. Μη φοβάσαι, παιδί μου, ηρέμησε. Πώς να μην φοβηθώ, πνευματικέ μου, που πλησιάζει η ώρα. Πλησιάζει η ώρα που θα με πάρουν. Χριστέ μου, σώσε με. Και πράγματι, την καθορισμένη ώρα, δέχτηκε βιαία επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τι κραυγές τρόμου και απελπισίας ήταν αυτές. Σώσε με, πνευματικέ μου, χάνομαι, με παίρνουν, σώσε με. Γονατίζει ο Παπασάβας και γεμάτος πόνο και δάκρυα δέεται στον Κύριο να λυπηθεί τον δούλο του και να επιτιμήσει τους πονηρούς δαίμονες. Εισακούστηκε η δέησή του. Και ο ταλέπορος διάκονος σώθηκε από στόματος λέοντος. Παραλείπω. Με τον χρόνο και την καθοδήγηση του Παπασάβα, ο Ρουμάνος διάκονος ηρέμησε. Η πνευματική του ζωή πήρε καλή εξέλιξη, χειροτονήθηκε αργότερα και ιερέας και διακρινόταν πάντα για την ευλάβειά του. Ωστόσο, εκείνα τα χρόνια της πλάνης το άφησαν κάποια δυσάρεστα ίχνη. Ο διάβολος
είχε αποκτήσει επάνω του δικαιώματα. Δωρεάν θα του προσέφερε τόσα απολαυστικά οράματα. Έτσι, σε όλη την κατοπινή ζωή του εταλαιπωρείτο από διαφόρους ενοχλητικούς πειρασμούς. Όλοι οι διακριτικοί πατέρες διέβλεπαν σε αυτούς το κατάλοιπο της διετούς εκείνης συνεργασίας με τον άγγελο που δεν ήταν άγγελος. Αδελφοί και πατέρες, δεν έχουμε άλλη ευκαιρία για να κερδίσουμε τη ζωή μας και τη σωτηρία μας από αυτήν που μας δίνεται τώρα. Δεν έχουμε άλλη ζωή. Μόνο αυτήν εδώ, και είναι κρίμα να χαθούμε. Ο καλός Θεός μας έχει δώσει τα πάντα για τη σωτηρία μας. Μπορεί ο διάβολος σήμερα να έχει τόσο όπλα στη διάθεσή του που ποτέ άλλοτε δεν τα είχε. Αλλά και οι χριστιανοί για πρώτη φορά έχουν τόσα όπλα να αμυνθούν που ποτέ άλλοτε δεν τα είχαμε. Ποτέ άλλοτε ένας χριστιανός δεν είχε ραδιοφωνικούς σταθμούς χριστιανικούς όπως έχουμε σήμερα. Ποτέ άλλοτε δεν κυκλοφορούσαν τόσα βιβλία χριστιανικά και πνευματικά, όχι θεολογικά. Χριστιανικά πνευματικά που μας ωφελούν στην καθημερινή μας ζωή. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσες κασέτες. Να μπορεί κάποιος να ακούσει κάτι πνευματικό, κάποια συμβουλή, κάτι πατερικό και να ωφεληθεί. Έχει ο διάβολος εξοπλίσει τους δικούς του, εξοπλίσει και ο καλός Θεός τους δικούς του. Έχουμε τα πάντα για να σωθούμε. Και πάνω απ' όλα έχουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μην απομακρυνόσαστε από την ενορία σας. Μην απομακρυνόσαστε από το πετραχύλι του παπά. Με τόσα που έχουμε, δεν έχουμε δικαιολογία να πάμε στην κόλαση. Μόνο από την τεμπελιά μας θα πάμε στην κόλαση, από τίποτα άλλο. Και λέει και ένας πατέρας, με τόσα που έχουμε πιο εύκολα πάμε στον παράδεισο παρά στην κόλαση, λέει. Πρέπει να κουραστείς περισσότερο για να πας στην κόλαση. Στον παράδεισο πας πιο εύκολα. Θα προσέξουμε αυτό το πράγμα. Όλα ξεκινάνε μέσα από το μυαλό μας. Από πουθενά άλλου. Ο διάολος έχει τόση δύναμη όσο εμείς του δίνουμε. Γιατί άλλος σου κάνει ό,τι θέλει και σε άλλους δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί σοφούς, σαν αυτόν που σας ανέφερα προηγουμένως, τους ανεβαίνει στο κεφάλι και τους κάνει να λένε τέτοιες βλακίες και να γελάει όλος ο κόσμος εις βάρος τους και αυτοί να μην καταλαβαίνουν τίποτα και να λέει θέλω εκκλησίες και θέλω οικουμενικές συνόδους και όλοι να γελάνε και εκείνος να μην καταλαβαίνει. Λοιπόν, λέει ένας αγιορείτης γέροντας, εις το υπερόν εσυνάχθησαν οι Απόστολοι και δέχτηκαν την επέλευση του Παναγίου Πνεύματος. Λέει η Αγία Γραφή ότι οι Απόστολοι μετά πριν την ανάληψη του Χριστού ήταν μαζεμένοι στο υπερόν. Το υπερόν είναι το πιο ψηλό μέρος ενός σπιτιού. Πώς λέμε τώρα τι το πιο ψηλό μέρος ενός σπιτιού είναι το υπερό. Και λέει ο γέροντας εδώ, στο υπερό αυτό το πνευματικό που λέγεται νους, ο νους μας είναι στο πιο ψηλό σημείο του σώματος. Εκεί όπως μαζεύτηκαν οι Απόστολοι στο πιο ψηλό σημείο του σπιτιού και δέχτηκαν το Άγιο Πνεύμα, εδώ σε αυτό το υπερό και εμείς που λέγεται νους και έχει την εικόνα του μεγάλου νου, εκεί δεχόμεθα και εμείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από εδώ εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος, ο παράδεισος και η κόλαση, η αφετηρία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ιερό εργαστήριο να καταστήσουμε το νου. Από εδώ ξεκινούν όλα. Να λέμε μια προσευχή που αναφέρεται για την Παναγία μας στη Θεία Μετάληψη. Παναγία Δέσποινα, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, λέει αρκετά και λέει «Και δώσ' ανάκληση εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου». Να ξαναμαζεύω πάλι τους λογισμούς μου που μου τους εχμαλωτίζει ο διάβολος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, ή της αρέτη ό,τι είναι ενάρτο, τα αυτά λογίζεστε, αυτά να σκέφτεστε». Και να πούμε μαζί με τον ψαλμωδό «Και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με». Αμήν. Να εύχεστε. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, με τα χαράς. Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την αγάπη σας. Τα πράγματα είναι απλά. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Όπως άλλοι τα καταφέρανε, μπορούμε να τα καταφέρουμε και εμείς. Να ρωτήσω. Σε κάθε λογισμό, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέη σώμε, πιάνει αν κάνεις το σταυρό σου και το πεις αυτό από μέσα σου. Ναι. Πιάνει, τα σκορπάει όλα. Εξαρτάται. Ότι είναι ένα όπλο, δεν είναι απλό όπλο, το Κύριε Ιησού Χριστέ,
Ναι, κατάλαβα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε με, δεν είναι απλώς όπλο εναντίον του διαβόλου. Προσέξτε, είναι πυρηνική βόμβα. Τεινάζει τον διάβολο, τον εξαφανίζει. Είναι μια τρομερά συμπυκνωμένη και μια τρομερά δυνατή ευχή. Μέσα της κλείνει όλες τις προσευχές. Ξέρετε γιατί? Είναι ένα μυστήριο. Λέει η Γραφή ότι όταν θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Χριστού, θα εμφανιστεί στον ουρανό το όνομα του Χριστού και ενώπιον του ονόματος αυτού, λέει, παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων επιγείων και καταχθονίων. Αυτό είναι ένα μυστήριο. Το όνομα του Χριστού. Θα γονατίσει μπροστά στο όνομα αυτό το γόνατο των επ' ουρανίων, οι άγγελοι θα γονατίσουν, οι άνθρωποι θα γονατίσουν και τον υποχθένουν και οι διάβολοι θα γονατίσουν μπροστά σε αυτό το όνομα. Λέει η Γραφή πάλι, ο Απόστολος, δεν υπάρχει άλλο όνομα με το οποίο θα σωθούμε. Και εμείς τι κάνουμε? Λέμε αυτό το όνομα, λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Το όνομά σου ονομάζουμε, λέει. Θεόν, άλλο Θεό εκτός από σένα δεν γνωρίζουμε. Το όνομά σου ονομάζουμε. Είναι κάτι που προσπαθεί ο διάβολος να μας πείσει να μην το κάνουμε. Ο διάβολος δεν φοβάται αν πιστεύουμε σε Θεό. Προσέξτε το αυτό. Όση πίστη να έχεις, δεν σώζεσαι. Δεν σώζεσαι αν πιστεύεις σε Θεό. Ο διάβολος σκοτώνεται, εμείς σωζόμαστε από ότι όταν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Δεν έχουμε άλλον Θεό. Εκεί είναι το σκάνδαλο και εκεί είναι αυτό που και τον διάβολο. Γίνονται θεολογικά συνέδρια στο εξωτερικό με χριστιανούς, θα καταλήξω εκεί. Γίνονται θεολογικά συνέδρια με χριστιανούς στο εξωτερικό που συμφωνούν, χριστιανοί τώρα, να μην αναφέρουν το όνομα του Χριστού. Ακούστε. Για να μην προσβληθούν και οι βουδιστές, οι Ινδουιστές και όποιοι άλλοι συμμετέχουν στο συνέδριο. Πώς τρέμει ο διάβολος το όνομα του Χριστού. Και εμείς λέμε, ονομάζουμε τον Χριστό Κύριο. Αυτό που προσπαθεί ο διάβολος να σε πείσει να μην το κάνεις. Καταρχήν δεν θέλει να σκέφτεσαι τον Χριστό. Μετά σου λέει, τον σκέφτεσαι, σκέψου τον σαν ένα μεγάλο μύστη, σαν μια από τις ενσαρκώσεις του Βούδα, σαν έναν μεγάλο ποιητή, σαν έναν μεγάλο φιλόσοφο, σαν. Όχι, Κύριο. Και εμείς τώρα λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Και τι ακόμα? Ελέησόν με. Ελεημοσύνη, ποιος ζητάει? Ένας ζητιάνος. Δηλαδή ταπεινώνεσαι, τον πέθανες. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε στο Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τώρα κάνουμε το σταυρό μας, δεν το κάνουμε, δεν έχει καμία σημασία. Όταν έχουμε μέσα στην καρδιά μας τον διάβολο, είναι αστείο να κάνουμε το σταυρό μας, δεν μας σώζει. Είναι ασήμαντο. Το σημαντικό είναι να έχουμε το όνομα του Χριστού στο μυαλό μας. Είναι πυρηνική βόμβα. Στην πράξη θα τα δείτε αυτά. Στην πράξη, απλά πραγματάκια είναι. Θα κατεβείτε τώρα, θα αρχίσετε να περπατάτε. Κανείς δεν μπορεί να σας εμποδίσει να λέτε από μέσα σας Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Τι σας εμποδίζει? Τι σας στοιχίζει? Τίποτα. Όλες οι άλλες προσευχές χρειάζονται μια ησυχία, ένα τόπο ήρεμο. Λίγες εικόνες, το απόδειπνο, ο Εσπερινός, κάποια βιβλία. Αυτή την προσευχή μπορούμε να τη λέμε πάντοτε. Περπατάς, μπορείς να το λες. Οδηγάς το αυτοκίνητό σου, μπορείς να το λες. Ξεκινήστε και η ίδια η προσευχή θα σας μάθει τα πάντα. Στην πράξη τα μαθαίνουμε αυτά. Όχι με τα λόγια. Τώρα τα λόγια έτσι όπως σας τα λέω μπορεί να σας φαίνονται ωραία. Να χαιρόσαστε που τα ακούτε. Όταν θα έρθει η ώρα του πειρασμού θα σας χτυπήσει ο διάολος κάτω σαν χταπόδι και δεν θα μείνει τίποτα από αυτά που σας λέω. Τι θα σας μείνει? Ό,τι βάλατε εσείς στην πράξη και το μάθετε εσείς προσωπικά. Αυτό δεν μπορεί να σας το μετακινήσει κανένας. Έτσι θα γνωρίσετε αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Και έτσι γνωρίζουμε όλη την αλήθεια του χριστιανισμού. Αν είναι αλήθεια αυτά που μας είπε ο Χριστός ή όχι.